Καλησπέρα παιδιά, τις εκτεκνάωκο σας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα εργαλείο ζωγραφικής, το οποίο έρχεται εγκατεστημένο, μάλλον κατεβαίνει αφού εγκαταστήσουμε το Welcome in Tours και το κάνουμε register στο site του, το Autodesk Sketchbook Express 6.2. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παιδιά είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης και ζωγραφικής που όμως εγώ προσωπικά το βρήκα πολύ χρήσιμο για να κρατάω και σημειώσεις καθώς μου έδωσε περισσότερες επιλογές από το OneNote στο θέμα εργαλεία. Όπως βλέπουμε έχουμε μια παλέτα με τα σχεδιαστικά μας εργαλεία, μολύβια, στυλό, πινελάκια. Βέβαια δεν είναι πάρα πολλά αλλά μην ξεχνάμε είναι η Express έκδοση. Η έκδοση Pro έχει πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουμε και πολύ περισσότερα εργαλεία. Επίσης έχουμε και Airbrush. Όσοι θέλετε να ασχοληθείτε πριν να αγοράσετε κάποιον αερογράφο μπορείτε να παίξετε σε αυτό για να δείτε πως θα κάτσουν τα χρώματα και πως είναι να ζωγραφίζεται με το συγκεκριμένο επίσης να τονίσω και να πω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά το αγάπησα και μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλα σου έχω δοκιμάσει με το συγκεκριμένο τάμπλετ οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αγαπημένο μου καθαρά πρόγραμμα εδώ πέρα έχουμε μία παλετούλα, είναι ένας μεγεθυντικός φακός ο οποίος πούμε για παράδειγμα θέλω να γράψω Γράφω κάτι, ζωγραφίζω ή αν πατήσω επάνω και μεγαλώσω ή μικρίνω, αλλάζει το πάχος της γραμμής. Όπως βλέπετε, χωρίς να κάνω κάτι άλλο ή μπορούμε να το αλλάξουμε και να αλλάξουμε και την διαφάνεια της, να είναι διαφανής ή όσο πιο έντονη γίνεται. Με λίγα λόγια, έχω πάρα πολλά εργαλεία. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε σχέδια και να διαβαθμίσουμε καθώς κάνουμε τα σχέδιά μας, το πάχος των γραμμών μας. Δηλαδή όσο περνάει η ώρα να κάνουμε και πιο έντονες γραμμές. Όσοι ασχολείστε με σχέδιο και ξέρετε από αυτά, ξέρετε ότι συνήθω κάνουμε τα πιο αχνά σχεδιάκια με το μολύβι και όσο περνάει η ώρα κρατάμε τις γραμμές που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Και αυτό μπορεί να γίνει ρυθμίζοντας τα layer μας. Δηλαδή μπορεί σε κάποιο layer να βάλουμε εμείς κάποια έντονη γραμμή, σε κάποιο άλλο να μην το θέλουμε, οπότε όταν επικαλύψω εγώ το ένα layer με το άλλο να ξαναγυρίσω. Αυτά, σε αυτά δεν είμαι τόσο ειδικό εγώ γιατί δεν το έχω χειριστεί τόσο πολύ. Αλλά όποιο ασχοληθεί λίγο και το ψάξει θα δει ότι δεν είναι τίποτα. Επίση μπορούμε να δούμε ότι αλλάζουμε τα χρώματά μα πάρα πολύ εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα όμορφα preset και να πάρουμε δείγματα για να δούμε πώ γράφουμε. Εδώ πάνω έχουμε μια μπάρα με συντομεύσει όπω είναι αντιγραφέ, επικολλήσει, μεγεθήσει, να εισάγουμε κείμενο, να μετακινήσουμε το. Όπω βλέπετε επειδή έβαλα σε άλλο layer τα πάνω μάτια, βλέπετε ότι καθώς μετακινώ, μένει το ένα layer και το άλλο ε, επικαλύπτει το πρώτο. Μπορούμε να, αυτή τη στιγμή το έχω σε ελεύθερο, μπορούμε να τραβήξουμε ευθείε γραμμές, μπορούμε να κάνουμε σχήματα, τετράγωνα, κύκλους, μπορούμε να κάνουμε zig zag, αρκεί να τσεκάρουμε που θέλουμε να είναι. Μπορούμε να ρυθμίσουμε να βάλουμε και άλλα layers, ρυθμίζονται τα layers αυτόματα, κρύβουμε ή φανερώνουμε τις δύο παλέτες για τα χρώματα και για τα πινέλα και εδώ κάτω βλέπουμε όλα αυτά μαζεμένα και αυτό η γωνιακή είναι ακριβώς όλα τα άλλα μαζεμένα εδώ πέρα. Είναι πολύ χρήσιμο για όσους χρησιμοποιούν, ε. με συγχωρείτε. Wacom με οθόνη η οποία δείχνει κάτω ακριβώς το τι κάνουμε γιατί τα πιο ακριβά Wacom βλέπεις ακριβώς τι ζωγραφίζει στο tablet σου δεν χρησιμοποιείς την οθόνη του υπολογιστή σου και είναι αφής οπότε έχεις όλα τα εργαλεία σου εδώ πάνω χωρίς να χρειάζεται αυτά που βλέπουμε οι παλετούλε είναι για μένα που ζωγραφίζω στον, ε, στην οθόνη για αυτούς που ζωγραφίζουν σε tablet Wacom είναι αυτή εδώ η σύντομη παλέτα όπου βλέπουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα άμεσα και συγκεντρωμένα σε μία γωνίτσα ώστε να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σας είπα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γράψουμε έχει και στυλό και μισό λεπτά και να το ρυθμίσω στο ελεύθερο. Μπορούμε να γράψουμε σημειώσει, μπορούμε να ρυθμίσουμε το πάχος του στυλού μας ανάλογα με το στυλό όπως γράφουμε και στο σχολείο που έχει 1,1, 1,2, 0,7 να δούμε πώς θέλουμε να είναι. Όπως βλέπετε είναι πολύ πιο ομαλό από ότι είναι στο OneNote, γι' αυτό και μου αρέσει πολύ περισσότερο από ότι το OneNote για να κρατάω σημειώσεις, προσωπικά το αγαπάω αρκετά περισσότερο και μου, επιτρέπει να κάνω πολλά πράγματα, μπορώ να βάλω πάρα πολλά εργαλεία, μπορώ να ρυθμίσω, να, να φτιάξω ό,τι θέλω πραγματικά πολύ περισσότερο από ότι στο OneNote. Στο συγκεκριμένο όμω, α μην ξεχάσουμε ότι δεν είναι άσχετα με εγώ το χρησιμοποιώ για να κρατάω σημειώσει. Είναι ένα, ένα πρόγραμμα το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ζωγραφική αποκλειστικά. Άρα, τι θα ήταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα αν εγώ δεν το χρησιμοποιούσα για να ζωγραφίσω. Μπορούμε να κάνουμε πολλά όμορφα πράγματα. Έχει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα πινέλα και οι επιλογές δεν, που έχει δεν είναι τόσο πολλές όσο είναι στο Pro. Αλλά αυτή είναι η διαφορά του. Γι' αυτό λέγεται Express και το άλλο λέγεται Pro. Θα με επιτρέψετε, μάλλον θα με συγχωρήσετε γιατί δεν είμαι τόσο καλός ζωγράφος όσο θα περιμένατε ίσω ή δεν θα περιμένετε καθόλου. Απλά μου αρέσει να παίζουμε τα συγκεκριμένα αρκετά. Αυτό που κάνω τώρα εντάξει δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά θέλω να σας δείξω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να ρυθμίσουμε πάρα πολλές επιλογές πιο ελεύθερες μπορούμε να κάνουμε ό,τι πραγματικά ό,τι τραβάει η ψυχή σας στο θέμα ε, σχέδιο με το συγκεκριμένο βέβαια είπαμε είναι express άρα δεν περιμένουμε τρομερές απαιτήσει, αλλά και πάλι έχει εργαλεία με τα οποία κάνουμε λίγο πιο blur τα χρώματα βλέπετε, έχει εργαλείο με το οποίο κάνουμε sharp να φαίνονται λίγο πιο έντονες οι γραμμές ξεθοριάζει λίγο το background, είτε smear, ώστε να τα αναμίξουμε και να κάνουμε έτσι περίεργα σχέδια. Μπορούμε να εισάγουμε φωτογραφίες και να τις πειράξουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια, σίγουρα πολλά περισσότερα στην προέκδοσή του. Αλλά και πάλι ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται δωρεάν μαζί με το Wacom, οπότε εντάξει δεν ζητάω. Έχουμε σβήστρα, η οποία άμα τη διαλέξω, είτε άμα γυρίσω ανάποδα την μπαίνα σβήνει κανονικά, η οποία είναι full hard erase, Razor, ενώ έχουμε τη soft, η οποία δείτε όσο το κάνω αρχίζει και το σβήνει σιγά σιγά. Οπότε εγώ μπορώ να κρατήσω το σχέδιο στο background και να μην φαίνεται τόσο πολύ αν θέλω. Εάν όμως χρησιμοποιήσω τη σβήστρα από πίσω, θα κάνει το hard eraser. Οπότε αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο με την μπαίνα. Αυτό εδώ ήταν παιδιά, δεν έχει πολλά ιδιαίτερα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά όμορφα σχέδια. Προσωπικά το προτιμώ περισσότερο για σημειώσει, αλλά εντάξει, ο καθένα με τα γούστα του. Και θα σα δείξω ένα, μια εικόνα που έκανα, να την ανοίξω λίγο να σα τη δείξω. Εδώ πέρα, ναι, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Στο OneDrive. Λοιπόν, το πρώτο έργο στο tablet, το έχω αποθηκεύσει κιόλα γιατί πραγματικά ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα με το που έκατσα στο tablet τι πρώτε δύο ώρε. Αυτό εδώ το έκανα εγώ παίζοντα και αναμειγνύοντα χρώματα, παλέτε. Όπω βλέπετε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αν σκεφτείτε ότι είμαι άσχετο και ότι δεν έχω καμία ιδέα με η ψηφιακή ζωγραφική, θα βλέπετε ότι εντάξει, ακόμα και ένα άσχετο μπορεί κάτι να δείξει στο τέλο. Οπότε, παίξτε, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο για, να, για κάποιον που είναι αρχάριο όπω είμαι εγώ, κάποιο που είναι αρχάριο όπω είστε εσεί. Και για επαγγελματίε, γιατί έχω δει και ψάξτε το, αν θέλετε, στο YouTube. Επαγγελματίε οι οποίε πραγματικά κάνουν πάρα πολύ όμορφα σχέδια με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, παιδιά, ήμουν ο Κώστα, ήταν το Check Tech Now. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να το απολαύσετε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα.